Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ας το καλό. Ναι, γιατί είναι Παρασκευή. Είναι Friday. Είναι Friday. Yes, it is. Είναι Παρασκευή. Πώς είναι γιατί η Παρασκευή στις άλλες γλώσσες, να το πούμε και αυτό. Παρασκευή. Παρασκευή. Στα γαλλικά, Παρασκευή. Στα κινέζικα. Αχ, κάπως λεγόταν στα γαλλικά, αλλά δεν θυμάμαι. Αυτό γιατί κάνει έτσι. Στα κινέζικα. Τι? Παρασκευή. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε το ραντεβού μας στις 4 ναι. Εδώ στο Star FM 97,1 στο και αυτή την Παρασκευή. Το μικρόφωνο είναι η Βάσκα Πανοπούλου και αυτή την Παρασκευή 27 του μηνός. Α, έτσι. Πάει και ο Απρίλης. Ξεπροβοδήσαμε. Γεια σου Απρίλη, γεια σας, είμαι ο Άγγης Τσακίρης και στην έμπληση του ήχου είναι η Βάσο Καλλιεργίτου. Θα μας αντέξει και για σήμερα, 4-6. Κουράγιο Βάσο, δεν φταίνε εμείς, συμβόλαια είναι αυτά, δουλειές είναι αυτές. Αναγκασμένοι είμαστε. Αναγκασμένη είσαι να μας αντέχει. Να μας συντροφεύει. Να μας αντέχει. Εντάξει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 όπως είπαμε. Μπορείτε να μας δείτε και μέσα από τα social media. Αμέ. Σε ραντεβού στις 4 στα FM 97,1. Στο Facebook και στο Facebook. Twitter και στο Instagram, ραντεβού στα FM. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού στα FM σε όλα τα social media, στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram. Οι επιλογές σας καταγράφηκαν. Ναι. Οι επιλογές σας μπήκανε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην ήταν χτες, καταλαβαίνετε. Οι επιλογές σας μπήκανε στον Τορβά. Ραδιοφωνική μας παρέα. Και, και η στήλη βραβεία του ραντεβού στις 4. Σήμερα έχει το ραντεβού στις 4 Awards The Tribute, κυρίες και κύριοι. Ναι. 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 Και πες ότι μας ακούει ένας από τα Άνω Δημίκλανο. Ναι. Πρέπει να του εξηγήσεις τι σημαίνει The Tribute. Αφιέρωμα. Ωραία. Τα βραβεία που αγαπήσατε, θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω πώς να το πω, δεν σταμάταγα να δέχομαι μηνύματα χθες για να μου λέτε. Υπάρχουν κάποια τα οποία δεν τα θυμόμουν ούτε εγώ ότι τα είχαμε πει και τελικά τα θυμόντουσαν οι ακροατές. Τελικά θα τα πούμε. Υπήρχαν κάποιοι που μπήκανε στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube και ακούγανε όλα τα βραβεία για να δουν ποιον θέλουν να ξανακούσουν σήμερα και μου λέγανε σκέψου και σε ποιο σημείο. Του βίντεο ήτανε. Δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει. Καλό είναι αυτό. Ναι. Όλους μας. Να σας ευχαριστήσω που είχε δώσει μηνύματα. Τελικά υπάρχουν πιο καμένοι άνθρωποι από εμένα. Να τα λέμε και αυτά γιατί τα θυμόντουσαν όλα αυτά. Δεν είναι ακριβώς κάψιμο. Είναι λίγο τρέλα. Λίγο είναι τέτοιο. Κάψιμο γιατί μου ζήτησαν να κάνουμε αφιέρωμα και στα τραγούδια από κατάπια το σύστημα. Καταλαβαίνετε. Ναι, οπότε δεσμεύομαι από τώρα. Την επόμενη Παρασκευή έχουμε τα τραγούδια από κατάπια το σύστημα αφιέρωμα εδώ από την εκπομπή. Να τα λένε και αυτά, να τα ξέρετε, λίγο να είστε συντονισμένοι και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ποια τραγούδια που κατάπια το σύστημα θέλετε να ακούσετε την επόμενη εβδομάδα. Αφιέρωμα. Μάλιστα. Μια ώρα θα τα έχουμε όλα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Σήμερα έχουμε επιλέξει τα καλύτερα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τα καλύτερα από όλα όσα έχετε διαλέξει εσείς. Είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 βραβεία, 11 βραβεία διάλεξαν. Και πολλοί συνεννοούντουσαν μάλλον και στέλνανε παράλληλα πολλά, 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 πολλά. Έχουμε όμως να πούμε και ζώδια σήμερα. Ζώδια. Τα ζώδια του Σαββατοκύριακου σου έχω. Εγώ έχω να σας πω ότι περιμένουμε να δεχθεί ο Τραμπ την πρόταση που του κάνανε από εδώ, από Ελλάδα. Τι του κάνανε. Αλλά δεν ξέρεις τι του κάνανε. Όχι, συγγνώμη, δεν άκουσα σήμερα να διόφω στα ρεφέν το πρωί. Συγγνώμη. Καλέ, έχει γίνει ένα πανικό. Γιατί έπρεπε να κόψω να ράψω την εκπομπή. Έχει χθεσινή. Γίνει ένα πανικό γιατί έκανε ο Σιρινάκης πρόταση στον Τραμπ. Τι έκανε. Ο Νίκο. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο, όχι τώρα. Μισό λεπτό. Έτσι, λίγο είναι να... αλήθεια αυτό, είναι τρόλ. Φυσικά, όχι, είναι αλήθεια. Ο Νίκος του Σιρινάκη. Φυσικά. Και περιμένουμε την απάντησή του Τραμπ. Του Τζόναλντ. Θα του βάλω τηλέφωνο. Καλέ, όχι τον Τραμπ, τον Νίκο. Λοιπόν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Νίκο να μας μιλήσει. Ισχύει κανονικά. Γιατί του κάνανε πρόταση να συμμετέχει σε πορνό. Σε ταινία. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Κάνουμε μια αναμονή κοινού. Να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι τώρα να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα και ωραία την. Σας έχω επίσης σε πιο πανέμορφο χωριό της Τερεάς γίνονται τα γυρίσματα νέας ιστορικής ταινίας. Έτσι, το οποίο το ανέβασε στο tvstar.gr και θα τα πούμε όλα. Πολύ ωραία. Έτσι, και επίσης σας έχουμε και την απάντηση της Ελένης Φουρέιρα στις ρατσιστικές δηλώσεις του Νότη του Σφακιανάκη. Γιατί είπε κάποια πράγματα ο Νότης πάλι. Πάλι. Αμέ. Τον λοιπόν. Αγαπάμε, τον εκτιμάμε σαν τραγουδιστή, σαν τέτοιο, αλλά αυτά που λέει λίγο προκαλούν κάποια. Τώρα, όχι, τις περισσότερες φορές μάλλον προκαλούν αντιδράσεις και λίγα
λίγο αρνητικά σχόλια, συγγνώμη. Θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί. Όλα, αλλά σιγά σιγά πάμε αλλά στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μετάδοση από τον Γιώργο τον Στεφάνου. Αμέ. Τι είναι στις μεταδόσεις, ρε παιδιά, είμαστε πια σαν εκπομπή. 97,1 το όλο καινούργιο τραγούδι που κυκλοφορεί από το Music Records. Και το μεταδίδουμε εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Και όχι μόνο μέσα από την εκπομπή μας, γενικότερα από όλη την ροή του σταθμού. Εννοεί. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Στεφάνου με το τραγούδι Μοναξιά που κυκλοφορεί από την Music Records. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Γιατί δεν έχει φως. Χάλια μας βγάζει. Γιατί, τι συμβαίνει. Βάλουμε μια χάλια μας βγάζει αυτό το φως. Ναι, αλλά τώρα βγαίνουμε στον αέρα. Άσε μας βγάζει χάλια. Θα φέρνω τα δικά μου. Άντε, καλά. Ναι, ναι, ναι. Αχ,
πολύ βραβείο, βραβείο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που οι άνθρωποι... Πολύ μουσική, τα... έτσι, επίσημη. Ναι. Κάθε φορά. Ναι. Αυτό είναι... Αυτό είναι που είμαι πολύ ευτυχισμένος πια. Αυτό είναι πια. Που γουστάρουμε κάθε Παρασκευή. Έτσι. Τα βραβεία μας. Ναι, καλέ, έτσι, γιατί σοβαρά, είμαστε... Σοβαρά και όμορφα. Καλέ, σε παρακαλώ. Καλά, σοβαρότητα με αυτά τα βραβεία δεν υπάρχει. Υπάρχει απλά κάτι άλλο. Εδώ σας στέλνουν φιλιά. Το σχολιάζουμε σοβαρά. Και φιλιά μας είναι Λευσίνα που μας έστειλε ο... Η αγαπημένη η καλή Παγιατάκη μας λέει: καλησπέρα σας ακούω. Μου στέλνει στο Messenger το δικό μου εδώ. Α, το καλησπέρα σας ακούω. Γυρνάω από Αθήνα. Περιμένω να ακούσω για Παρθένο φιλιά. Να το. Παρθένο είναι η καλή. Μάλλον καλή. Καλή και εγώ. Πόσο το μηνό. Εγώ 9. Καλή άμα τέτοιο. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ μας ακούνε από Ελευσίνες, παιδιά, καλησπέρα σας. Πάμε σιγά σιγά στα βραβεία μας. Καλησπέρα μου εγώ στη Μυτιλίνιο, πάντα. Πάντα που 24-8 είναι... λέει καλή. Που ξέρω, α, είσαι τον Αύγουστο. Εντάξει, οκ. Okay. Θα κάνουμε μαζί όλα τα γενέθλια. Κάντε τα. Εντάξει. Κάντε τα. Μέσα Σεπτέμβρη για να κάνουμε ένα comeback την αρχή. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Μας στη Μυτιλίνιο, μου αφήσει να δώσω. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι τα έδωσες. Τα φιλιά μου στη Μυτιλίνη λοιπόν, όπως κάθε φορά σε αυτό το νησί. Έτσι. Και ξεχωριστά φιλιά και στη Λέσβο. Να μην τα πω. Να μην τα πω τα ξεχωριστά φιλιά στη Λέσβο. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τώρα που κλείνει η σεζόν, να ακούγονται αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα βραβεία μας. Ποιος θα μείνει, ποιος θα βγει. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, τα φιλιά μας από τον Κώστα που μας ακούει. Μας ακούνε και από Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Ορίστε. Μας ακούνε και από Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν. Όχι. Ο Χουσέιν. Ναι, καλέ, να το. Και είναι Έλληνας προφανώς γιατί γράφει. Γεια σας. Μάλιστα. Να τα. Μάλιστα. Τα φιλιά μας και στο δικό μας το κορίτσι, τη Λένα. Όλα τα πάντα. Η δικιά μας τη Λένα η Παρασκευά. Αγαπημένη Λένα Παρασκευά. Αγαπημένη. Μάλιστα, να πάρω τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι έχω εκπομπή. Τι γίνεται τώρα. Να ξεκινήσουμε τα βραβεία μας. Να ξεκινήσουμε τα βραβεία. Και θα σε πάω στο βραβείο το πρώτο, η αδερφή μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις, παιδί μου. Πες εσύ για αγιάς μας, αφού αγιάς μου, καταλαβαίνεις. Υπάρχουν πολλές φιλαδία με τέτοια ονόματα. Λέτε ότι έχουμε βάλει τις συγγενείς μας να μας ακούσουν. Καλή, η δική μας. Α, και η Παναγιώτα από την Αθήνα. Ωραία. Όλοι μαζί. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο βραβείο, το οποίο ζητήσατε εσείς και ήταν και πάρα πολλοί αυτοί που το ζήτησαν. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον έχουν ένα θέμα με το έντερό τους, διότι το βραβείο ονομάζεται Βραβείο Δυσκυλιότητας. Συγγνώμη, εσύ τώρα, έχουν φάει. Ναι, αλλά αυτό επέλεξαν οι άνθρωποι. Και βγήκε πρώτο στη δημοσκόπηση που κάναμε. Αλήθεια, λες. Αμέ, αυτό επέλεξαν όλοι. Και φυσικά ο αξέχαστος Γιώργος Παπαδάκης, όπου στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μιλήσει για τη δυσκυλιότητα που έχει. Πάμε. Καταλάβα τι να κάνω και κακά. Νεύρα. Έγκαλα, κύριε Παπαδάκη. Σκατά. Σκατά. Γίνεται. Α, όλα αυτά να πούμε ότι ακούγονται σε μια πρωινή εκπομπή. Έτσι. Να σου πω, ταιριάζει όμως. Ταιριάζει. Γιατί πότε για αυτά θα τα θέματα που λέει. Όχι, παιδί μου. Γιατί πότε θα πας τουαλέτα. Δεν θα πας το πρωί. Φυσικά, ειδικά άμα κάνεις και καφέ και τσιγάρο, αυτός ο συνδυασμός σε στέλνει. Ταιριάζει, είδες και ο Παπαδάκης. Και ο Παπαδάκης είναι σαν να τους παρακινεί. Να πάνε να κάνουν κακάκια τους. Ναι, αυτό, να μην ξεχνάνε να ενεργοποιούν το εντεράκι τους, κατάλαβες. Δηλαδή, οπότε τους λέει τι πηγαίνετε. Ρε παιδί μου, ας πούμε θα βγάζει από κάτω και κρόουλ, εσείς κάνατε κακάκια σήμερα. Στείλτε νι για ναι και όμικρον για όχι στο 54777. Και οι 5 πρώτοι που θα στείλουν θα κερδίσουν μία λεκάνη δώρο. Και ένα μπιντέ ο τρίτος. Από τη γνωστή εταιρεία που δίνει τα ήδη γίνει. Μάλιστα. Νομίζω ότι την έχουμε και εμείς εδώ πέρα χορηγό. Είναι εταιρεία αυτή. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στο δεύτερο βραβείο. Πολλοί αγάπησαν την κυρία Στέλλα. Ακόμα αυτό σκεφτούμε. Πολλοί αγάπησαν την κυρία Στέλλα, θέλω να σου πω. Ξέρεις, από το κανάλι δίκτυο. Τόσο γρήγορα. Θέλω να μένουμε λίγο. Μένουμε, ρε παιδί μου. Πόσο άλλο να πούμε για τα κακάκια του Παπαδάκη. Εδώ θα μου πεις χθες μείναμε τη ώρα για τον ποπό της Μελάνια και της Πίπα. Δεν θα μείνουμε για τα κακάκια του Παπαδάκη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βραβείο. Να δούμε ποιον θεωρεί ο κόσμος ότι είναι καλύτερος.
Εδώ η μάνα σου κάνει like. Λοιπόν, γεια σας κυρία Ελισάβετ. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βραβείο και πολύ αγάπησα την κυρία Στέλλα. Α, μπορεί. Από το κανάλι Δίκτυο και το βραβείο νούμερο 2 είναι το βραβείο Φελογίδα. Όπου είναι ένα παιδάκι από την Κρήτη που παίρνει τηλέφωνο την κυρία Στέλλα και της παραγγέλνει τι να μαγειρέψει. Είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης και γυρίζει και της λέει Φελογίδα. Πάμε. Αντώνη. Καλά είμαι ο τόπιχτη, το δεν. Έτσι. Το λουλουδάκι. Ναι. Θέλω να δεσμευτώ, ο Νέρ, ότι κοίτα, μετά εγώ... το hit που δημιούργησα το Σάμαλι Παστέλι Κόκο, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, το οποίο το ζητήσανε κάποιοι από τώρα για την Παρασκευή, θα κάνουμε και το Θέλω Γίδα σε beat. Να κάνουμε μια διευκρινιστική ερώτηση. Ναι. Η εκπομπή αυτή... Είναι πρωινή. Ναι. Μεταδίδεται στην Κρήτη. Όχι. Στο κανάλι Δίκτυο των Σερών. Α, στις Σέρες, εντάξει. Απλώς προφανώς έχει να έχει συνδρομητική τηλεόραση το συγκεκριμένο παιδί και να τη βλέπουν. Μήπως έκανε λάθος και ήθελε να παραγγείλει delivery και έκανε λάθος να... Όχι καλέ. Όχι καλέ. Εντάξει. Εδώ η Μαρία η Μπουρατίνη μας λέει ότι είναι από το Ρέθυμνο. Θέλω γίδα και πώς τα φιλιά μας το Ρέθυμνο. Αλλά ζει Γερμανία. Έχει ξεκινήσει τα μπάνια. Άμα πήγε να δουλέψει η γυναίκα. Καλά έκανε, καλά. Με τους Γερμανούς δεν είναι. Καλά. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι... Πώς πήρε τις Σέρες και είπε θέλω γίδα. Να τους μαγειρέψει γίδα προφανώς. Έχει συνδρομητική τηλεόραση. Εγώ πώς έβλεπα στα αρκετά της Ελλάδας όταν ήμουν στην Αθήνα. Από τη συνδρομητική μου τηλεόραση. Μην κάνω διαφήμιση τώρα. Α, ήθελε να μαγειρέψει, όχι να φάει γίδα αυτό. Όχι γίδα, καλέ. Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε της κυρία Στέλλα τι να μαγειρέψει στην επόμενη εκπομπή. Α, έξυπνη κυρία Στέλλα. Διαδραστική. Και πέρα από διαδραστική, έχει φίλες που την παίρνουν τηλέφωνο, κυρία Στέλλα. Το βραβείο Κορτσάρα μου το θυμάστε. Που έπαιρναν όλες τηλέφωνο και τους λέγανε έλα Κορτσάρα μου, τους έλεγε έλα Κορτσάρα μου. Και στο τέλος πήρε ένας κύριος και τον είπε και αυτό Κορτσάρα μου. Πάμε να το θυμηθούμε λοιπόν που το αγαπήσατε κι εσείς. Και μαγειρεύει παράλληλα η κυρία Στέλλα. Εν τω μεταξύ ακούγεται το κρεμμυδάκι που τσιγαρίζεται. Κουρτσάρα μου. Κουρτσάρα μου! Από το νοσοκομείο σε ξέρω. Να τα. Ένα, μία κουρτσάρα μου. Α, περίμενε. Έλα κουρτσάρα. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Έλα κουρτσάρα. Καλά, παρασύρθηκε η γυναίκα που συνήθεια. Όλες κουρτσάρες, κουρτσάρες. Έλεγε πάει, παρασύρθηκε και μόνο. Εδώ υποστηρίζουν η Μαρία. Λέει, εδώ είσαι λάθος. Αντίθετα είναι πολύ καλή. Λέει και βοηθάνε οι Γερμανοί. Αλήθεια. Να τα. Είδες λάθος. Τα λέει η Μαρία. Είδες λάθος μας τα μεταφέρουν. Δηλαδή εγώ από εδώ και πέρα όλες τις γυναίκες του Στάρ Κεντρικής Ελλάδας, άμα σας φωνάζω κουρτσάρα μου, τι θα μου κάνετε. Κουρτσάρα. Θα φάμε ξύλο, κατάλαβα. Μου έκανε έτσι, κυρία Καλαργίδου. Μαζευτείτε. Δεν είμαστε. Λοιπόν, βγήκαν τα συμβόλαια, θα είμαστε εκτός του χρόνου για να είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βραβείο. Έλα κουτσάρα μου. Έλα κουτσάρα μου, πάμε στο επόμενο βραβείο και θα πάμε φυσικά στον Βόλο και στην τηλεόραση του Βόλου, στην Ντέμι Αγά, όπου αγαπήσατε πάρα πολύ το βραβείο Παπακώστας από τη Βυζίτσα, που είναι η κυρία Αγά, μετά από μία στήλη μαγειρικής, που πάει και λέει θέλω να στείλει τα χαιρετίσματα μετά από τον Παπακώστα από τη Βυζίτσα και νευριάζει κιόλας με τη Μητρόπολη, γιατί λέει τον έβαλε σε εργία τον Παπακώστα, τον δικό του τον παπά από τη Βυζίτσα, γιατί έκανε γαμοβαφτίσια. Α, το κάνει διπλό. Αμέ, άκου τώρα. Μα... τώρα μην χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι. Όχι. Άκου τώρα να δεις πως τα είπε σωστά η Αγά. Η Ντέμι Αγά που στέλνει χαιρετίσματα και λέει κιόλας. Να με ξεματιάσεις από τη Βασκανία, από το ένα και το άλλο. Αχα, η Αγά, πάμε. Στη Βυζίτσα. Και μου στέλνανε εδώ μεταξύ. Τη Βυζίτσα! Η καλή λέει τον Παπακώστα τη Βυζίτσα τον ξέρει και αυτή.
ακουγόμαστε. Ναι. Έχει πάρα πολύ. Ναι. Με το δικό σου παπά. Με τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι το ο Παπακώστας δεν είναι, το γνωρίζουν πολύ. Για πες τι λέει. Αλήθεια τώρα καλή. Αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί πλέκει ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Λέει, η καλή μου λέει, τον Παπακώστα από τη Βίζιτσα τον ξέρω και εγώ. Ρώτα τον Τάδε τι έχει φτιάξει μαζί του. Χορούς λέει στα τραπέζια. Καλή, πρέπει να τα πούμε πιο καλά εμείς τελικά. Από τη Βίζιτσα όμως. Από τη Βίζιτσα. Μέχρι εκεί έφτασε χάρη του. Α, παπά, λοιπόν, μάλιστα, ναι, ναι, λέει. Α, εδώ μας λένε ότι θέλουν να ακούνε, λέει, τι λένε τα ηχητικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δυστυχώς. Από το Facebook σας βάζουμε μόνο μέσα από το στούντιο. Κανονικά ακούτε από τον Star FM 97,1 και από το web radio το tvstar.gr. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, λοιπόν, τα γράφουμε όμως και μετά θα κάνουμε ένα βίντεο να τα κάνουμε όλα καλά, είναι όλα έτοιμα, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Εγώ λέω όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα γιατί είναι και 26. Η Βιζίτσα που πέφτει. Δεν θα είναι κάπου κοντά στο Πήλιο. Κάπου εκεί την είχαμε βγάλει τότε νομίζω. Τη Βιζίτσα. Ναι, γιατί την είχαμε ψάξει κιόλας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Και να κολλήσουμε και το διαφημιστικό μας μαζί. Έτσι, θα ακούσουμε τον Κώστα Δάτσα. Πήλιο, να το καλέ, η καλή είναι πολύ διαδραστική σήμερα. Πήλιο αμέσως. Δεν είπα εγώ κοντά στο Πήλιο. Θα κάνουμε φοβή με την καλή. Καλή, ετοιμάσου. Τιμάσου, θα γίνουμε τριπλέτα στο τέλος της σεζόν, μπας και μας κρατήσουν περισσότερα. Λοιπόν, μπας υπογράψουμε. Θα ακούσουμε τον αγαπημένο Κώστα Δόξα και το Σερί. Αμέ, μέσα. Είχαμε, τον είχαμε για αυτή τη βδομάδα μαζί μας. Πάμε λοιπόν Κώστα Δόξα και διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου ρε Γιάννη. Γιάννης ο Μαγκούφης. Έτσι λέγεται το παιδί. Αν είναι πολύ ωραίο παιδί, δες εδώ πέρα τι ωραίο παιδί που είναι. Είμαι καλά, εδώ στην εκπομπή.
Πάει το πρώτο μισάωρο. Πάει το πρώτο μισάωρο, είδες άμα έχεις βραβεία, άμα έχεις τέτοια. Μα παιδιά, τα βραβεία, τα βραβεία. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε και τον Παπακώστα τη Βιζίτσα. Ναι. Πριν πάμε στα επόμενα βραβεία, να σας θυμίσουμε τα social media της εκπομπής. Να πάμε κουτσάρα. Στο Facebook λοιπόν μας βρίσκεται σε σελίδα μας ραντεβού στις 4, Παύλα στα RFM 97,1. Στο Twitter και στο Instagram. Τώρα να φέρω κάμερα. Είναι τα παιδιά εδώ. Δεν ξέρω, κάποιο κάμερα μάλλον θα είναι. Να το πάρουμε πλάνο να το έχουμε. Να το έχουμε στο δελτίο με τη Μαρία Τζαλή. Λοιπόν. Στο Twitter και στο Instagram μας βρίσκεται στη σελίδα μας ραντεβού στα RFM ή απλώς χρησιμοποιείτε το hashtag ραντεβού στα RFM, το ψάχνετε, το ακολουθείτε στα Instagram παντού, το ένα και το άλλο. Πάμε λοιπόν στα επόμενα βραβεία. Καλά, στο Instagram μην γίνει χαμός με το hashtag, έτσι. Καλέ, εντάξει τώρα δηλαδή, δεν υπάρχει. Πανίκος. Θέλω να σου πω και στο Twitter που το χρησιμοποιούν. Το Twitter δεν έχω γι' αυτό. Δεν το παρακολουθώ, γι' αυτό σου λέω. Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη σου, στην Vivian. Θέλω να σας πω ότι η αγαπημένη ακροατέ της εκπομπής. Θυμήθηκαν το βραβείο που πήγαν τα κουνάβια, την απορία της Βίλιαν από το κανάλι Βήμα Τηλεόραση στα Ιωάννινα και την εκπομπή Βήμα στον Πολίτη. Πού πήγαν τα κουνάβια, Βάσια Πανοπούλου? Πού πήγαν? Για δώσ' το Βάσο καταρχήν. Για πες μας, Βίλιαν, χρυσή μου. Με τα κτέλια. Κουβαίρουσε. Κουνά. Τα θυμάσαι δεν τα κουνάβια. Αυτό. Ούτε εγώ τα θυμόμουν. Απορώ πως τα θυμούνται. Απορώ πως τα θυμούνται. Τα κουνάβια άρπαξαν το κουλούρι τα χέρια του παιδιού, έτσι. Κουνάβια. Σωσό από σιάτιστα. Σωσό. Σιάτιστα. Σωσά, η σωσό μας προβλημάτισε. Από τα κτέλια. Είναι κουρία. Είναι κουρία. Το ότι τα κουνάβια πήγαν πάνω σε ένα παιδάκι και πήραν το κουλούρι του και μετά δεν ξέρουμε πού πήγαν τα κουνάβια και αναρωτιέται. Σωσά, πώς σχέτιστα. Πού πήγαν τα κουνάβια? Πήγαν τα κουνάβια. Ωραίο. Οι κάμπιες. Ας τις κάμπιες τώρα και εσύ. Μην εξοδείτε στα άκρα. Κοίτα, άκουσε όμως. Το άκουσες τι είπε. Τι? Η σωσό, τα σχεδιστά. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Όχι, το έβγαλε μόνο το Βήμα Τηλεόραση, γιατί είναι μπροστά στην περιφέρεια εκεί. Αυτό που το κάθε μέσο εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν βγάζει αυτό το πράγμα, δηλαδή με εξοργίζει για τα κουνάβια. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ θα πήγαινες να κάνεις θέμα για το πού πήγαν τα κουνάβια με φάση από κάτω, αποκαλύπτουμε εμείς αποκλειστικά πού βρέθηκαν τα κουνάβια. Δεν θα πήγαινα. Και θα πηγαίνεις με κάμερα και θα λες: εδώ είναι το Σουσάμι που άφησε το τελευταίο κουνάβι. Και μετά θα χόρευα και σε τον Έλβις. Έτσι. Γιατί δεν θα πήγαινα. Άμα δούλευα στο φίλο μου, εδώ. Κοιτάει, κατεβάζει τα γυαλιά. Για τον βλέπουν μόνο στην Αθήνα. Α, δεν τον βλέπουν αλλού, Άστα, ευτυχώς. Πω, τι πάθαμε. Άστα, ρασκάσω είμαι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω το εξής. Ότι μου στέλνει χθες ένας ακροατής το μήνυμα ως εξής. Μου λέει, κύριε Άκη, μπορείτε λέει να βάλετε, σας παρακαλώ, πολύ, το, τα καλύτερα τη Ανίτα. Τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, ο οποίος έπαιρνε στα μάτια. Γεια σας, θα βάλετε το Σάκη Ρουβά. Είμαστε το πρώτο καπί νίκαια. Είμαστε το πρώτο καπί και ένα τσιδίου. Θέλουμε το. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι γυρίζει και του λέει: μη με λέτε κύριο Άκη, δεν είμαι ο Γιώργος Σαφιάς, αλλά για σένα λέω θα σου βάλω ένα αστέρι της Βασκομιλιάς. Επειδή δούλευες, γι' αυτό στον ταυτιάζει. Γι' αυτό. Με ταυτίζουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το βραβείο, το αστέρι της Βασκομιλιάς. Να. Να. Δεν έχει. Καημένος. Δημοκρατική Ελλάδα. Και όχι μόνο. Το έχουν κάνει μάγια. Ναι. Α. Είναι ελεύθερος, είναι παρθένος. Ελεύθερη παρθένα. Τα λέτε τόσο εύκολα εσείς οι γυναίκες. Καλέ. Κεφαλικό, δεν ακούει. Το ότι τον έβρισκε αγόρι ωραίο με ξεπερνά. Την έχασα. Με καταραίω.
Ναι. Facebook. Messenger. Όλες τον θέλουνε. Ναι. Ναι. Αχ, τους στέλνουνε και γυμνές. Δεν τη θέλει γιωμάτη τη γυναίκα. Συγγνώμη, όταν λέει δεν θέλω τα φιλιά μου στην αδερφούλα μου. Γεια σου αδερφή. Φιλάκια Λίνα μου. Λοιπόν, εκεί στη Νέα Σμύρνη, το κορίτσι μου. Λέγε παιδί μου για το τέτοιο. Είπε δεν τη θέλω να λέει να... Να είναι γιωμάτη. Γιωμάτη και μετά είπε κάτι άλλο να λέγεται, να λέει. Όχι, να βλέπετε. Α, να βλέπετε. Τη θέλει και ωραία τη γυναίκα. Τι... Α, άκουσα να λέγεται. Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Να βλέπετε. Δεν τη θέλει γιωμάτη το αστέρι του. Στο ότι πήγανε κάποιε τώρα, πήγε κάποια στα κτέλ και του είπε: θέλω, λέει, να κάνουμε μια σοβαρή σχέση με έναν άντρα σαν και σε ένα πολύ όμορφο. Και η άλλη γυρίζει και λέει: είμαι τόσο, είμαι παρθένα. Και ο άλλο λέει: είμαι τόσο, είμαι παρθένα. Τι ανταλλάξαν τι παρθενιές του. Και λέει: πηγαίνετε στι τουαλέτε του τρένου. Να, αυτό μπα και χαρεί ο κόσμο και χαρείτε και εσεί και δυο. Μάλιστα. Εντάξει. Το έχουμε ακούσει τα Παναστέρια στα σχολεία σου, ούτως ή άλλως. Εντάξει, αλλά ακούγεται παντού. Προβληματίζομαι πάντα. Κάνει και δικά του βίντεο στο YouTube να σε πληροφορήσω. Το ξέρω, τον ακολουθώ. Στο YouTube. Φυσικά, ακολουθώ το κανάλι του Αστεριού της Πασκομιλιάς στο YouTube για να ξέρω τις στιλιστικές προτάσεις του Αστεριού. Ναι. Δεν τις ακολουθώ. Μα ντύνεσαι καλά. Δεν τις ακολουθώ. Απλώς τις βλέπω για να γελάει το σπίτι. Αυτό. Για να έχουμε κάτι να βλέπουμε, άμα δεν παίξει κάτι καλό η τηλεόραση, ας πούμε. Λοιπόν. Να τους προτείνουμε στους φίλους μας. Αυτό. Στις επιλογές. Αυτό. Σε αυτούς που αγαπάμε. Πολύ. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Στέλλα συνεχίζει και πρωταγωνιστεί στα σημερινά βραβεία. Έτσι. Μου ζητήσανε λοιπόν κάτι το οποίο είχαν κυρία ακούσει. Στέλλα, από τις Σέρες. Το οποίο το είχα ξεχάσει ακόμα και εγώ. Έτσι. Το βραβείο το παίζω λίγο Jung. Είναι η έναρξη της εκπομπής της. Και λέει τι φοράει πάντα για το ποιος την τίνει και όλα αυτά. Και αναφέρεται στις μπότες της συγκεκριμένα. Δώστε το, κυρία Καλλιεργύρου. Έλα, closet. Είναι κλωμαθής. Το παίζει λίγο Jung. Jung. Yes. Jung. Είναι Jung-Jung. Η Jung το παίζει καλέ. Jung, το παίζουμε λίγο Jung. Δεν ήξερε ότι πέρα προφέρεται Young. Το διάβασε Jung, σου λέει θα λέγεται Young. Μάλιστα. Και εγώ σ' αγαπάω εδώ φίλα μου όμορφη. Έτσι τα δικά μου. Jung. Έχουμε καταδείξει οικογενειακές ιστορίες πια. Μα τι, αφού είμαστε διαδοστική εκπομπή. Καλέ, κάνε δουλειά μας. Δεν θα τα στείλω κατευθείαν τα φιλιά τώρα. Καλέ, κάνε δουλειά μας. Και κάπως έτσι εμείς τώρα θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε. Δώσε λίγο άδεια. Δώσε λίγο άδεια στην αδερφή μου να έρθει. Μία μικρή, έτσι. Κάτσε με δώσουν εμάς μόλι μια άδεια. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ στην αποκλειστικότητά μας, τον Γιάννη τον Ιερεμία, που τον ακούμε αποκλειστικά μέσα στην εκπομπή μας ραντεβού στις 4, στον Star FM 97,1 και το καινούργιο του τραγούδι έκλεψε στην παράσταση. Τον είχαμε και την Δευτέρα που μας πέρασε. Μπείτε στο tvstar.gr να ακούσετε την συνέντευξη που μας έδωσε εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ιερεμία λοιπόν και το έκλεψε στην παράσταση και αμέσως μετά Θανάσης Περιβολιώτης και το αθλητικό δελτίο starsports.gr 24 ώρια αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
Αχ, να πούμε τι ένα μεγάλο αυτή, καλησπέρα στον Στέργιο, τον Λιμπέρι, τον τραγουδιστή που μας ακούει, που μας βλέπει από το live μας αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Γεια σου Στέργιο, είδα το μήνυμά σου, θα σε πάρω μετά. Να πω την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί στην Άμφισσα. Γεια σας παιδιά της Άμφισσας. Η Μέρη βέβαια δεν είναι εκεί στην Άμφισσα, είναι στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα. Θα πάω εγώ πρωτομαγιά. Αμέ. Αμέ. Βασικά θα πάω εγώ, γιατί θα ανέβουμε με τα Αράχοβα. Εγώ κοίταμε. Επειδή χειμώνα καλοκαίρι, άσχετα αν είμαι από Καρπενήσι, το νησί επίσης. Μια χαρά νησί είναι, γιατί καλά, δεν πάτε να κάνετε μάλλον. Δεν μπορώ, παιδιά, να ζήσω χωρίς θάλασσα. Αρέσει, τα λέμε αυτά και παίρνουν να μας κάνουν πρώτη γιατί είπαμε τους ζωρπό. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς θάλασσα, οπότε κάπου στη θάλασσα. Εγώ το παίρνω το ιόδιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όταν είμαι στη Λίδα. Κάπου προσβόλω εκεί να το συνδυάσω. Περάστε όμως. Πείτε μου να έρθω κι εγώ. Με αυτά που έχουν εκεί, βρε παιδί μου, αφορμούσε ότι έχουν ωραία ουζερή. Να πα να φά πινιρλί και μισθό με πατάτε και τυροσαλάτα. Με τέτοια, μωρέ. Με ξέρει εμένα να τρώω λιωμένα. Θα πάμε μαζί, βάσου καταργύρω. Με ξέρει εμένα να τρώω. Πάρουμε τον άντρο, πάρουμε τα παιδιά, πάρουμε όλο το σόι. Πάρω και εγώ το δικό μου το σόι να πάμε να φάμε εκεί. Λοιπόν. Πάει, κόλλησε. Τη βιζίτσα είσαι. Τη βιζίτσα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα επόμενα μας βραβεία. Να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που δεν υπάρχει. Του κόλλησε αυτό, πάει, τελείωσε. Ξέρετε ποιο τους κόλλησε σε όλες που μου στέλνανε όλοι μα όλοι μηνύματα, καληνύχτα. Λοιπόν, ξέρεις σε ποιο τους κόλλησε σε όλους. Οι Ελληνίδες YouTubers. Κόλλησε σε όλους τους ακροατές αυτό το ηχητικό που είχαμε παίξει με το βραβείο Ελληνίδες YouTubers. Που είναι η κάθε μία που λέει το. Θα το πω! Το μακρύ της και το κοντό της! Δώστε το για να μου δώσουν τη μήνυση! Δεν είναι κάτι κακό. Καλά, μην το λέω. Την Decadence. Είδε, θυμάσαι τότε που το είχαμε κολλήσει. Καλύτερα. Μου είχε στείλει τότε τη Μαρκοράκη, το είχα συνδέσει. Άκου τώρα. Α, να, τριχιάζει με τα γόνατα. Το έσου εδώ θα μας γράψει, λέει. Τι? Το έσου εδώ θα μας γράψει, ναι. Για το μακρύ και το κοντό. Είναι προς τιμούχο, ναι, αλλά είπα να το πω έτσι. Δεν πειράζει. Θα μας γράψει, αλήθεια. Όχι, ρε. Με φούντωσες πάλι. Όχι. Άκου τώρα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Μούνο. Μάλιστα, ήταν τόσο πολλά που δεν τα θυμάμαι, αλήθεια δηλαδή. Πραγματικά, θα σας πω το εξής. Μου στέλνατε και κάποια στιγμή ανοίγω το αρχείο στον υπολογιστή μου ραντεβού στις τέσσερις που έχω όλες τις εκπομπές. Έτσι, που τις έχουμε κατεβάσει, τις έχουμε όλες εκεί να ξέρουμε τι είπαμε και πότε. Και γυρίζω και βλέπω εκπομπές Παρασκευής. Βραβεία. Σας πληροφορώ ότι εσείς θυμόσασταν περισσότερα από ό,τι θυμόμουν εγώ, αγαπημένοι κρατές. Και εγώ σίγουρα, γιατί δεν πραγματικά, ξέρω δηλαδή, την έρευνα αυτή. Όχι, πραγματικά δεν χρειάζεται. Αλλά. Πότε έχει καλή μνήμη και πότε δεν έχει. Όχι. Λέω, κοίτα να δει. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν πολύ τα βραβεία τελικά, γι' αυτό χάρηκα. Πάρα πολύ, συγκινήθηκα. Δεν έχει ένα κρατήμα για αυτή τη συγκίνηση, λοιπόν. Έτσι, γιατί μα βγήκε πολύ το συνέστημα. Εντάξει, συγκινήθηκα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε όμω. Γεια σου, βρε Γιώργο. Τα φιλιά μου στο Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Το φίλο μας. Που πετάει. Φιλιά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αγαπήσατε πάρα πολύ τα περιφερειακά κανάλια που είχαμε παρουσιάσει εμείς εδώ, πέρα από το δικό μας περιφερειακό κανάλι. Yes. Το οποίο εντάξει, εμείς δεν είμαστε μόνο περιφερειακό. Εμείς είμαστε πάει σε Ελλάδος πια. Δηλαδή, τα αρχαία και σε Ελλάδος είναι παντού. Τα λέμε και αυτά. Ναι, το σώμα του TV, τα πάντα όλα. Ναι. Κοσμοτέ TV λέγεται πια. Κοσμοτέ TV, συγγνώμη, δεν. Κοσμοτέ TV λέγονταν κάποτε. Λοιπόν, ένδοξες εποχές και αυτές. Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε τις ένδοξες στιγμές των περιφερειακών εκπομπών που τις αγαπήσατε πάρα πολύ και μου στέλνει ένας φίλος από Θεσσαλονίκη και γυρίζει και μου λέει: Βάλε αυτά με τα μικρά τα κανάλια να γουστάρουμε. Δηλαδή, εντάξει, βάλτε στο τέρμα, λέει να γουστάρουμε. Σκέψου πόσο γουστάρουν πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε βραβείο ένδοξες στιγμές περιφερειακών εκπομπών. Η ονείρα. Να τα. Άμα είσαι κουρασμένος, αυτή κάνει πρωινό.
Αυτή κάνει πρωινό. Ο αγαπημένος μας. Τα σκίζω όλα. Δεν ήταν δικό μας, αυτός τα είπε. Αυτό, αυτό πρέπει να το είχαμε παίξει έτσι εντωμεταξύ. Όχι, δεν το θυμάμαι. Θα το θυμάμαι. Δεν το πείραξα. Όπως το είχαμε παίξει εκείνη την ημέρα. Θα πάρω και μέσα. Δεν ήταν κόκκινο. Δεν νομίζω. Το είχαμε παίξει έτσι την πρώτη φορά, οπότε δεν μας είχε κακό πρόστιμο, οπότε εντάξει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν μας ακούνε, οπότε... Δεν έχει σημασία, το εσωτερικό ακούγεται πάντα. Τρελαίνομαι. Ότι η μάνα της μίλαγε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το γουστάραμε όλοι τελικά. Γιατί είχαμε παίξει αυτή τη λέξη τελικά και το είχα ξεχάσει ότι την είχαμε παίξει και δεν είχαμε βάλει. Τον αγαπώ τότε. Αυτόν εκεί. Τον αγαπώ. Και εγώ τον καραμάτα. Αγαπώ. Θα μα δώσει αυτό το πρόστιμο. Τι λένε την ομάδα και αστραπή, κεραυνό, κάπω έτσι την λένε την ομάδα. Δεν ξέρω, να δώσει φιλιά στο Μάνο που μα αγροβλέπει από το live. Πάρα τα φιλιά μα. Για σου Μάνο. Θεσσαλονίκη πάνω. Ναι. Όχι, Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. 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 Λοιπόν, θέλω όμω. Θεσσαλονίκη να σταματήσει να μα πάρει. Περάσει, άστα τώρα και εσύ. Ξεκινάει ο Οικονομόπουλος, 4 Μαΐου. Να πάμε. Ναι, φυσικά. Θέλω λοιπόν να θυμηθούμε επίσης τα διαδικτυακά ραδιόφωνα που αγαπήσατε και τα παρουσιάσαμε πρώτοι από εδώ, από το ραντεβού στις 4. Δεν μίλαγε κανένας για τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς σπάσαμε το κατεστημένο. Και μου στέλνει λοιπόν. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Δεν θυμάσαι την κυρία με τον Νετρόνιο. Είσαι τον Νετρόνιό μου, είσαι Μομπλάν. Γιουσουφάκι μου. Ναι, κοίτα, είναι και από τον Οκτώβριο, δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Σχόλα με, Άκη. Σχόλα με, φίλε μου. Μου στέλνουν το Νετρόνιο. Και να λέω εγώ το Νετρόνιο, το Νετρόνιο. Να πατάω εντωμεταξύ εγώ στο αρχείο μας, να βρίσκω μήπως είχαμε ονομάσει κάποιο βραβείο το Νετρόνιο. Και πώς μου κολλάει εκείνη τη στιγμή και λέω, α, λέει την κυριούλα που μίλαγε στο Φώτη και στη Μαρία, στο Σταρ. Αυτό. Και είναι λοιπόν βραβείο έρωτας κυρίας σε ραδιοφωνικό, σε διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το λαλάκι, το εισαγόμενο. Τελικά έψαξα, ο συγκεκριμένος κύριος είναι ένας μαύρος που τον γουστάρει πάρα πολύ η συγκεκριμένη κυρία. Και κάνει αφιερώματα. Λουκα Γιώργα. Στίχημα. Ένα βραβείο έμεινε και μετά πάμε τραγούδι. Ένα έμεινε. Και 54 είναι, προλαβαίνουμε. Μπουργκαλαλάκι μου. Εμπόρο. Μπορώ! Νετρόνιο! Είναι και γυαλάκιας κιόλας. Και Νετρόνιο, κι είσαι και Μομπλάν. Μομπλάν, το λέει και τρελαίνεται. Είσαι και Μομπλάν, αγόρι μου. Κι είσαι και Νετρόνιο και ηλεκτρόνιο και Ιουσουφάκι λοιπόν, και γυαλάκιας. Γιατί δεν έχει εκπομπή, γιατί δεν έχει γίνει διανομή, παρακαλώ. Να πάει και σε κανονικά ραδιόφωνα και μένει στο διαδικτυακό. Κοπέλα είναι ταλέντο, μεγάλο. Κοπέλα, τώρα καλά κι εσύ. Μπορείς να μην τα λες αυτά, μην βάλουμε στη θέση μας αυτή του χρόνου. Φαντάζεσαι. Όλα τα περιμένω. 4-6 και να μας δεν έχουμε κλείσει συμβόλαιο ακόμα για του χρόνου. Άσε καλέ. Θέλει μας φιλιά. Άκη και Βάσια, σας αγαπώ πολύ. Σας πήρα τη θέση, να είστε καλά. Και εμείς την αρτοκομική του θα βρούμε. Σκοτωσέ, γιατί την αγαπώ. Δώστε καλέ, δώστε και σώστε. Μην το λες, γιατί δεν ξέρω. Δεν θα πάω στην αρτοκομική του σταυρό. Θα πάω στην αρτοκομική τη Κηφισιάς που είναι και πιο sick. Λοιπόν. Μπορούμε να το πούμε, το έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει και. Α, δεν ξέρω. Ναι, δεν είπε όνομα. Όχι. Την κυρία με το Νετρόνιο μου τη ζητήσαμε. Νετρόνιο. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με το τελευταίο βραβείο που αγαπήσατε. Τι ώρα γινόταν αυτή η εκπομπή. Βράδυ γίνεται. Και έβλεπε το. Και έχει background μια κόκκινη κουρτίνα, κατακόκκινη όμως. Μιλάμε, δεν βλέπεις από την άλλη μεριά ποτέ. Και τα μπατζούρια της ανοιχτά. Το παράθυρο ανοιχτό.
να βλέπεις από κάτω τον δρόμο που περνάγανε τα αμάξια. Κάτσε τώρα γιατί θα με τρελάνεις. Λοιπόν, αφού ακούσαμε την κυρία Μετρόνιο. Μετρόνιο ανακάλυψη. Την οποία τη βγάζει αμέσως. Όχι καλέ. Μετρόνιο το ανετρόνιο καλέ. Το... Θα την πατήσω. Μετρόνιο και ηλεκτρόνιο. Το ραδιόφωνο. Λοιπόν. Πες μου ότι θα τη βγάλει. Όχι. Όχι, ωραία. Φαντάζεσαι να την έβγαζε όμως. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την βγάλει. Εσύ που την είδες σε φωτογραφία. Που την είδες. Από βίντεο την είδα, παιδί μου. Κάνει live streaming, αλλά δεν ξέρω από πού, δεν θυμάμαι από πού βασικά. Μια φορά πέτυχα και το είδα. Θα την ψάξω τώρα μέχρι να την βγάλω. Το επόμενο βραβείο. Όχι, το επόμενο βραβείο. Δεν είπαμε ένα βραβείο και μετά τραγούδι, παιδί μου. Α, ναι. Πάμε. Και θέλω λοιπόν να σας πάω να κλείσουμε την ενότητα με τα βραβεία που αγαπήσατε. Περιφερειακή τηλεόραση νούμερο 2. Τι συμβαίνει στα υπόλοιπα περιφερειακά κανάλια? Συμβαίνουν πολλά. Βραβείο περιφερειακής τηλεόρασης. Έτοιμο και με αυτό. Όχι, θα έχουμε χρόνο μετά. Δεν θα έχουμε χρόνο, κυρία Καλαργύρου. Θα έχουμε, ναι. Έλεγα. Δεν είναι έτσι και έτσι. Πάμε, ακούμε και μετά. Θα το δούμε. Πάμε λοιπόν περιφερειακή τηλεόραση και επιστρέφουμε. Θα έχω πόσο? Ναι. Ένα λεπτό, εντάξει, να πούμε τα social media να δώσουμε διαφημίσεις. Εντάξει. Έχουμε μεγάλα μαστάρια. Ναι. Και σταματάς να το γράφεις στις διαφημίσεις. Απλώς γράψε μου το Star FM, αυτό το σήμα του Star FM που λέει. Όταν λέμε πριν πάμε στην ώρα για να το κλείσω έτσι. Ναι, γιατί το κλείνω, το κόβω και στο τραγούδι, στις διαφημίσεις βασικά, το κρατάω πάλι. Και το βάζω και στο τραγούδι, το κάνω mute και βάζω το σήμα μας. Για να φαίνεται, για κόψιμο, να μην πηγαίνει απότομα. Το δικό μας το χαλί τώρα με τη δεύτερη ώρα, ναι. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που μιλάνε για οπίστια, μιλάνε και στο κανάλι αυτό. Βαρόφσκι. Πάγια μου σε όλο το πουτάμι λεφτά. Βάλε και ένα μπουδλό το μετά, τέριαξε το, αφού το ακούσαμε όλα. Αυτό είναι διαφήμιση σε περιφερειακό κανάλι. Έτσι είναι η διαφήμιση! Εμείς είμαστε πολύ μπροστά πάντως, να τα λέμε και αυτά. Καλά. Λοιπόν, το από ό,τι φαίνεται... Το ταιριάξαμε. Το ταιριάξαμε εμείς. Νομίζω ότι... Όχι, μπράβο μας, είμαστε πολύ μπροστά σε σταθμός περιφερειακός. Πολύ καλά πάμε, μπράβο μας. Τι γίνεται πραγματικά σε αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούσατε πριν για τα γουρουνόπουλα ήταν διαφήμιση πανηγυριού. Και αυτό που ακούσατε το γιόμ σε όλα τα ποτάμια λεφτά ήταν ρεπορτάζ σε δελτίο ειδήσεων του περιφερειακού καναλιού. Δεν θα πούμε πολλά πράγματα όμως, γιατί δεν θέλουμε να λέμε κακά για άλλους. Τώρα η ανάλυση φαίνεται διάλυση. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Λούκα Γιώρκα. Επιστρέφουμε με Λούκα Γιώρκα και στοίχημα σε λιγότερο από μια-δύο εβδομάδες. Ναι. Που σίγουρα. Ναι. Θα έχουμε και ολοκαίνουργιο Λούκα Γιώρκα. All new. All new. Να σκάσω ήμουν ακούσουμε... εγώ τώρα. Την τραγουδάρα το στοίχημα μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έτσι.
Φα. Πάμε. Γεια σα. Και πάλι. Χορεύω στο Instagram. Και σου χορεύω. Να ακούσουμε μια Σουλή Ανατολή. Και σου χορεύω. Τι ωραίο τραγούδι. Λούκα Γιώργα, λοιπόν, ακούσαμε μόλις τώρα. Με το στίχημα. Όχι. Με το στίχημα, λοιπόν, ακούσαμε τον αγαπημένο Λούκα Γιώργα. Και πάμε στα θέματά μας. Πάμε στα θέματά σου. Να σε πάω λίγο στον Ντόναλντ. Τι έγινε με τον Ντόναλντ. Να σου πω ότι περιμένουμε την απάντησή του για το αν θα δεχθεί την πρόταση που το έκανε ο δικός μας εδώ, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, Σιρινάκης. Ο Νίκος. Ο Νίκος ο Σιρινάκης, λοιπόν. Φιλιά, Νίκο. Ναι. Mm. Έκανε... Για αυτές τις γνωριμίες με πήραν στο Star Κεντρικής Ελλάδας. Μου λένε, ποιο ξέρεις, λέει, το Νίκο του Σιρινάκη. Έλα και μια εκπομπή. Καλησπέρα στον Τίνο, καλησπέρα στον Βασίλη. Λοιπόν, ο Σιρινάκης κάλεσε τον Τραμπ, ναι. Τον Ντόναλντ, τον Τραμπ, τον Ντόναλντ, στα Όσκαρ, κάνει να το πω. Ναι, καλέ, στα πόρν Όσκαρ. Των ταινιών, τέλος πάντων, περιεχομένου στην Ελλάδα. Θα πάω κι εγώ έτσι κι αλλιώς. Όσκαρ, και θα σου έρθουμε σε έλεγχο τον Τραμπ, με τον Τραμπ. Των ταινιών ερωτικού περιεχομένου, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόσκληση στον πρόεδρο, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε ο Δημήτρης Σιρινάκης προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα και να παρευρεθεί στα Όσκαρ ταινιών ερωτικού περιεχομένου. Που θα τα Όσκαρ ταινιών πορνό, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Δεν είναι... Εντάξει, λέω μην, επειδή έχουμε πει και άλλα, μην. Καλά. Λοιπόν, γεια σου και γεια και στον. Γεια και στον Δημήτρη. Λοιπόν, συγκεκριμένα σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα Espresso. Ο εμπνευστής των Σιρήνα International Erotic Awards, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Διεθνούς Ερωτικής Διοργάνωσης, ναι. Που πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Πάλιρο. Φυσικά, γιατί το θες και μεγάλο το χώρο για να τα κάνεις όλα αυτά. Έτσι. Το Σάββατο 5 Μαΐου έστειλε λοιπόν πρόσκληση στον Ντόναλντ τον Τραμπ, καθώς είναι ευρέως γνωστή η αδυναμία που τρέφει για τις όμορφες γυναίκες. Ο κύριος Σιρινάκης, λοιπόν, ναι. Έστειλε την πρόσκληση ηλεκτρονικά στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, παγώνοντας, όπως αναφέρει η εφημερίδα, τους υπαλλήλους. Mm. Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να απαντήσει μέχρι την Τρίτη, έτσι ώστε να επιβεβαιώσει την παρουσία του. Γιατί τόσο λίγο. Να σημειωθεί μέσα σε όλα αυτά πως τα Όσκαρ της βιομηχανίας ταινιών ερωτικού περιεχομένου θα έρθουν οι καλύτερες. Πορνοστάρ, δεν λέγεται αλλιώς. Γυναίκες ηθοποιοί, τέλος πάντων. Δεν είναι ηθοποιοί αυτό. Από όλα τα μέρη αυτό είναι... Είναι και... Δεν προσποιούνται, μάνα μου, για να το κάνουν αυτό, τους αρέσει πολύ. Α, τους αρέσει. Δεν προφανώς. Λοιπόν, από όλα τα μέρη του κόσμου, λοιπόν, ναι. Όπως η Τόρι Μπλακ, η Αλέξης Τέξας. Θα έρθει και η Αμίρα Γιαντάρα. Λοιπόν, εγώ έτσι κι αλλιώς θα πήγαινα για να το καλύψω. Και η Αμίρα η Αντάρα για τα άλλα τα πιο... Υπάρχει ένα βάθος, τέλος πάντων. Και πίσω. Όχι, λοιπόν... υπάρχει ένα βάθος. Εντάξει. Θα σου εξηγήσω και... μετά όχι στον αέρα. Δεν μπορώ. Είναι αυτό, τέλος πάντων, ότι τέλος πάντων, εγώ θα πήγαινα να τα καλύψω για το Label News, αλλά μετά το Αμίρα Αντάρα θα πάω πολύ. Περιμένουμε την, λοιπόν την απάντηση του Σιρινάκη στην πρόταση... την απάντηση του Τραμπ, μάλλον, στην πρόταση του Δημήτρη Σιρινάκη. Ναι. Για να δούμε αν θα πάει όχι. Ή μπορεί να στείλει κάτι, ένα δώρο. Ένα περουκίνι του. Λουλούδια. Να έχετε να χαϊδεύεστε. Λουλούδια στα κορίτσια. Ή μπορεί να του στείλει άλλα. Ξέρεις, λουλουδικά δώρα. Ακούω. Ή μπορεί να στείλει άλλα δώρα. Ξέρεις, τα ερωτικά τέτοια, πώς τα λένε. Καταλαβές. Από μένα με αγάπη κορίτσια. Ο Τραμπ. Γιατί είναι και γενναιόδωρος. Τώρα μου θυμίζεις το άρθρο που είχε παίξει σε ένα γνωστό site που έγραφε ότι στην Αμερική κυκλοφορούν ερωτικά βοηθήματα σε σχήμα Donald Trump. Δεν θέλω να σε τρομάξω, δεν ξέρω αν το άκουσες. Όχι. Λέω υπάρχουν. Κοπέλα, μία εδώ, μία αλλού. Είσαι και σε άλλο ραδιόφωνο παράλληλα. Όχι, είμαι στο λογαριασμό μου στο Instagram. Λέω. Υπήρχαν στην Αμερική ερωτικά βοηθήματα σε σχήμα Donald Trump. Αυτά που κάνουν. Αυτά. Ναι. Και μετά από αυτά, πώς θα διαβάσω εγώ τα ζώδια, θα τα διαβάσω.
Να το πούμε μετά. Να πάμε σε ένα τραγούδι και να το πούμε μετά. Να αποφορτιστούμε από τα σεξ του τα πορνό. Γιατί πρέπει να κάνουμε και την έρευνά μας εμείς πάνω σε αυτό. Γιατί ποια έρευνα θες να κάνεις εσύ πάνω στα πορνό διαστροφικά. Όχι, ρε παιδί μου. Να δούμε αν όντως ισχύει το δημοσίευμα, καταλαβες. Πάμε με τον Τζόναλ. Εσύ που έχεις επαφές. Κάτσε μην το έχει κάνει. Hello, Donald. Όχι, να ακούσω μην είναι κανένας. Hello, Donald. Oh, yes, it's me. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αγαπημένο τραγούδι. Να ακούσουμε έναν Γιάννη Τάσιο. Α, τη μόρφη. Όταν σου χορεύω. Τι περάσετε, ρε Γιάννη Τάσιο. Λοιπόν, όταν σου χορεύω, λοιπόν, πάμε. Επιστροφές, καταστροφές. Δεν θέλω να μου χορέψεις. Γιατί, χορεύω καλά. Με έχεις δει? Όχι. Τότε, πώς διαμορφώνεις άποψη, χρυσέ μου? Μα δεν σου διαμόρφωσα ποτέ καμία άποψη. Σου είπα, δεν θέλω να μου χορέψεις. Γιατί όμως? Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, μικρόφωνο, γιατί πήγε εκεί. Λοιπόν, α, γεια σας, καλησπέρα σας εδώ και εσύ. Καλησπέρα. Κοιτάμε τα φιλαράκια μας τα ωραία. Αχ, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια του Σαββατοκύριακου, σας παρακαλώ. Πρέπει να τα δούμε τα ζώδια. Ναι. Να είναι να τα αφήσουμε στο τέλος. Τώρα μας βγαίνει και 17, μια χαρά μας βγαίνει. Μια χαρά, πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, κρυός. Παρθένος. Το λέω εγώ ότι όλες οι γυναίκες είστε εγωίστρες και σκέφτεται μόνο τον εαυτό σας, δεν με ακούτε, να φαίνονται.
Μάλιστα. Έτσι. Δεν είναι έτσι όπως τα λες, αγαπημένε μου. Αλλά. Αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Α, δεν μπορώ τώρα να την κάνω. Θα την κάνουμε στην βιζίτσα. Στην βιζίτσα, γιατί να κάνουμε τέτοια συζήτηση στην βιζίτσα, θα κάνω για τον κάμπο που τον βλέπω απέναντι. Για να ταιριάζουμε το συζήτηση. Έχουμε κάνει συζήτηση και γίνεται συζήτηση. Όχι. Κρυό. Δεν είστε καθόλου έτοιμοι, λέει, να περιοριστείτε σε τίποτα. Μα αυτό ονομάζεται δουλειά, μα Θανάσης, μα Σόι, μα η σαβατιάτικη επίσκεψη στη λαϊκή τη γειτονιά. Η Αφροδίτη στους Διδήμους από την 3η 24 Απριλίου που έχει ξεκινήσει κάνει ό,τι μπορεί για να ευχαριστήσει αυτή την τάση σας, καθώς είστε πιο ανοιχτοί σε όλα. Α, έχετε Αφροδίτη στους Διδήμους, γι' αυτό είστε καλά. Ωραία. Γι' αυτό. Ανοιχτοί σε όλα, εκτός από το να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές με όσους σας το ζητούν ευγενικά. Ταύρος. Η συναισθηματική έκρηξη λοιπόν της συνόδου Άρη Πλούτωνα μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να βρήκε το στόχο της και να αξιοποιήθηκε ώστε να φτάσετε στο βάθος καταστάσεων που σας απασχολούσαν έντονα. Αν δεν βρήκε το στόχο της, τουλάχιστον έκανε πλούσια τα μπαρ, διότι οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να γίνουν κλέφτες, χρειάζονται τους περιραίοντες ντουβλουτζάντες μας για να μπορούν να βιοπορίζονται. Η Αφροδίτη στους Διδήμους έφερε μία πολύ καλοδεχούμενη ανανέωση στην καθημερινότητα, δείτε το κάτι σαν συμπαντικό μπότοξ και θα συνεχίσει να επιδρά στον τομέα κοινωνικοποίηση και ταύρει μία πραγματεία στα αστέρια Μισελέν όπως έπρεπε να έχουν απονεμηθεί. Δίδυμη. Δίδυμη λέγω. Η Αφροδίτη πάνω σας είναι δίδυμος η γυναίκα. Δεν το ξέρω. Η Αφροδίτη πάνω σας από τις 24 του μήνα σας αγγίζει με το μαγικό της ραβδί και από τα πεινά χαμομηλάκια μεταμορφώνεστε σε σταχτοπούτες, σε ελενιάρες πιγκόνιες ας πούμε, πάνω στην άμαξα. Η πανσέλινα της Δευτέρας όμως, στον έκτο οίκο σας, στην καθημερινότητα της εργασίας και του καυγά, μπροστά από την νεσπρεσχέρα της δουλειάς, φέρνει μια δυσκολία στη συνεννόηση και μια τάση να υπεραναλύεται τη συμπεριφορά των συναδέλφων, τους οποίους ενδέχεται, λέει, να δείτε σαν εχθρούς. Έχετε το νου σου βάζω κατά γύρω, μην καταλάβω κάτι τέτοιο, θα γίνει εδώ πέρα αυτό που δεν έχει ξαναγίνει. Και όχι σαν πολύτιμους συμμάχους, άκουτα, ενάντια, λέει, στα ανηλαιή προστάγματα του καπιταλισμού. Μάλιστα. Πρόσεξε, βάζω κατά γύρω, μην καταλάβω κάτι, Καρκίνος. Άχα η αδερφούλα μου και ο αδερφός μου. Τώρα χαμηλώστε, λέει, τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Ήρθε η ώρα να μείνετε μόνοι σας, καθώς η μετακίνηση της Αφροδίτης του Διδήμους κομποζάρεται μοναδικά με αυτό το είδος την απομόνωση. Κάνε. Κομποζάρεται. Ωραία, δηλαδή γίνεται ένα πράγμα μαζί, κάνει κόμπο δηλαδή. Έτσι βγήκε και το κομπόστ. Ήταν μια γράμμα. Που σημαίνει μόνο φροντίδα, προδέρμη και σαραγλάκια γεμιστά με παγωτό. Αποκλειστικά. Όχι, αυτό με τρομάζει, ότι όντως μπορεί να είναι συνώνυμο. Δεν μου κλέβεις το στυλό. Αποκλειστικά και μόνο για την πάρτι σας. Αυτή η φασούλα, φράουλα θα έλεγα, ευνοείται από την πανσέλινο της ερχόμενης Δευτέρας, η οποία στον οίκο του έρωτα, των κατακτήσεων και της διασκέδασης, έρχεται να δράσει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο συνειδητοποίηση και συνεπώς το δεύτερο είναι ότι αν θέλετε να δώσετε μία ευκαιρία στον οποιοδήποτε, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Αρκεί να μην ξεχάσετε για κανένα λόγο τους στίχους της υπέρτατης «Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ». Άντζελα. Λέων. Αναβίση. Λέων. Κανένας άλλος εκπρόσωπος του Ζωδιακού δεν έχει βιερώσει τόσο πολύ φέτος την άνοιξη τη διάθεση τσίκλα μπούκλα όσο εσείς. Ευτυχώς η Αφροδίτη στους Διδήμους από τις 24 Απριλίου διευκολύνει τα επαγγελματικά σας και έτσι δουλεύετε μεν σαν τους ήλωτες, από την άλλη όμως πιάνει τόπο η προσπάθεια να δείξετε ότι πράγματι σε ενδιαφέρει να βγει σωστά το report, να πάρουν οι μαθητές στο Λόδερ, να πουλήσετε όλες τις νέες παραλαβές σε μαγιό πριν 2 Ιούνιου. Παρθένος. Η Πανσέλινος. Μισό. Όχι. Όχι. Θα μάθει και τον τοξότη άμα είναι. Η Πανσέλινος λοιπόν στο Σκορπιό τη Δευτέρα 30 Απριλίου έρχεται για να σας ξεκουνήσει προς μια κατεύθυνση που γενικά δεν σας ψήνει. Τώρα όμως και ανάγκη την έχετε και γρήγορα θα σας φέρει αποτελέσματα. Η επικοινωνία, τα πιαριλίκια και το σας παρακαλώ μαντάμε με ένα εξαδέρφη μου είναι η Ειρηνοδίκη Τρικάλων είναι, ωραία, λες και σε βλέπει, είναι αυτό που προέχει αυτές τις μέρες καθώς έχει έρθει η ώρα να κάνετε ένα makeover της δημόσιας εικόνας σας εις άξιο αυτό που πάει να γίνει τώρα με τη Μελάνια Τραμπ και τους συμβούλους του Λαδέμπορα του ανδρός της. Σχέδια που απαιτούν χρόνο και χώρο μπορούν να τεθούν τώρα σε εφαρμογή όσο εσείς ασχολείστε τόσο με τα έξω σας όσο και με τα μέσα σας, σε επίπεδο ξανά διαμόρφωσης της εικόνας σας που θέλετε να έχουν οι άλλοι για εσάς. Ζυγός.
η κυβέρνηση. Γιατί δεν το διάβασε το άλλο. Δεν διαβάζουμε όλο το κείμενο γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, μάνα μου. Καλά, κάτσε το διάβασε το μόνη σου. Παναγία μου. Η κυβερνήτη σα Αφροδίτη. Δεν είναι χρυσέ μου. Δεν κάνουμε το ζώδια κι άλλα, το ραντεβού στι 4 κάνουμε. Έτσι, η κυβερνήτη σα Αφροδίτη έχει περάσει, για του ζυγού λέμε τώρα, έχει περάσει από τι 24 Απριλίου στου διδήμου και φυσικά σα έχει ανεβάσει τα σύννεφα. Προτεραιότητά σα είναι οι ποτάρε, οι εκδρομάρε και οι παρέε και καθώ έχετε βρει τον παλιό καλό σα σε αυτό, με λεφτάκια κιόλα, τα κομμενικά σα προσπαθούν να σα πάρουν την μπουκιά από το στόμα καθώ όλο και κάποιο σημάδι του πρώην βρίσκεται στο δρόμο σα, όλο και κάποια ξεκλείδωτη πρώην. Ξεκλείδωτη πρώην σου περνάει από το timeline σα. Γιατί βλέπει τι πρώην του πρώην σου. Όχι. Τότε. Όλο και κάτι που επιμένει να μην σα αφήσει να γιάσετε στη λύθη του μπεκό που δημιουργήσατε. Σκορπιό. Πάρα πολύ καλά θα πάνε όλα από το Σαββατοκύριακο και μετά, αν εξαιρέσουμε ότι, το γεγονός ότι αυτές τις μέρες προλαβαίνετε να φάτε μεσημεριανό λίγο πριν πείτε για κατούριμα. Η Αφροδίτη του Διδήμου από τις 24 Απριλίου σας ξεξυπνάει. Γκομενικός, όχι ότι αυτό θα βγει κάπου με τόσες υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας, απλά να θυμάστε ότι δεν σας έχει παντελώς απαυτομένους το σύμπαν. Ίσα-ίσα. Φυσικά δεν έχετε καμία διάθεση για διαπραγμάτευση ή μετακίνηση των απόψεών σας και αυτό το πληρώνουν ήδη οι υφιστάμενοι σας στη δουλειά. Ωστόσο, καλό είναι να συμβαίνει και αυτό που και που, ώστε να θυμάται ο κόσμος και να αναγνωρίζει όποιος αμφιβάλλει πως η δική σας δημιουργικότητα δεν αποτελεί έμπνευση της στήλης. Τοξότης. Χειροκρότημα παρακαλώ για τον τοξότη σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάλι καλά, λίγο, λέει. Πιο λίγο. Δεν έχει διάρκεια. Ευχαριστώ. Πάλι καλά, λέει. Μπήκε η Αφροδίτη στο Διδήμο στις 24 Απριλίου και προσεγγίζετε, λέει, την καθημερινότητα χωρίς να έχετε την φολτάρη στην κρίνια για όλα τα δεινά του κόσμου που έχουν πέσει πάνω σας. Αλλά άλλο αν αυτή τη φορά έχουν πέσει, έτσι είστε και όταν όλα μοιάζουν με συνδυασμό το μικρό σπίτι στο λιβάδι με το στεριουλίνι από την μπάνια. Ισχύει. Anyway, τα επαγγελματικά λέει ρολάρουν γιατί μέσα σε όλο αυτό έχετε αντιληφθεί ότι τα περιθώρια για ακακούχα στενεύουν. Ενώ η Πανσέλινος Δευτέρας, στον 12ο οίκο σας, στην αποθήκη της ψυχής, προσπαθεί να ανακοινήσει πράγματα που καλό θα ήταν να παραμείνουν εκεί που παραμένουν τα δαχτυλίδια ρολόγια, δηλαδή στο παρελθόν και ακόμα πιο πίσω. Εγώ καιρός. Είστε καλοί, είστε χρυσοί, αλλά όταν θέλετε να είστε χειριστικοί, καρφώνεστε πιο πολύ και απογκόμενα που γουστάρει τον κολλητό της και μαθαίνει ότι αυτός παντρεύεται. Καλησπέρα, Τζούλια Ρόμπερτς. Καιρό είχαμε. Ναι, εννοείται ότι έχετε δίκιο και θέλετε να επιστρέψετε στις εξελίξεις προς την επιθυμητή για εσάς κατεύθυνση. Όμως πρέπει να σκεφτείτε και τον άλλον άνθρωπο που ενδεχομένως να έχετε διαφορετική άποψη από εσάς στο συγκεκριμένο θέμα. Υδροχόος. Η Αφροδίτη στους Διδήμους από τις 24 Απριλίου φέρνει πολύ ωραίες γκομενικές εξελίξεις, καθώς και μπόλικο πράγμα προκύπτει για να ασχοληθείτε και καλός κόσμος έρχεται στον δρόμο σας. Ένα πράγμα που δεν είχατε προβλέψει είναι η κούραση, όχι τόσο εξαιτίας ποσότητας, γιατί η ποιότητα φαίνεται να κουράζει μόνος του, απανταχού τζαμπατζίδες, αλλά εξαιτίας συνειδητοποίησης ότι η ταχύτητα των αλλαγών, λέει, καμιά φορά δεν συμβαδίζει ούτε καν με τη δική σας είναι. Γιατί βρήκες γκόμενο, γιατί κάνεις σταυρό σου. Τη δική σας είναι πρωτοπορία και τόση για αλλαγή. Ιχθύες. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κινητικότητα που επιδεικνύετε παρότι έχετε πήξει σαν νοσοκομιακός ελέγχος σε πλαστικό μπολ από αυτό με το αναθρηχιστικό καπάκι με τα μυρμηλάκια. Η Αφροδίτη του Διδήμους από τις 24 του μήνα θέλει να καταπιαστείτε με τα πάντα. Ο ναι, δουλίτσα και το Σαββατοκύριακο, όσο δεν μένετε απ' έξω σε κανένα τομέα της ζωής. Τη Δευτέρα 30 Απριλίου, η Πανσελίνος Σκορπιό και τον ένατο οίκο των φιλοσοφικών αναζητήσεων θέλει και αυτή πράγματα από εσάς και συγκεκριμένα να προβείτε σε αναθεωρήσεις ως προς την αναγκαιότητα των ανθρώπων, των καταστάσεων, εκείνης της δίκυλης συσκευασίας γιαουρτιού με πέτσα που ψωνίσετε πάνω στη φούρια προψέ, χωρίς κανείς στο σπίτι να το τρώει το κατσικίσιο. Αχ, ποιος γράφει στο Lady Like, ας μπει κάποιος δηλαδή. Η Ναταλή Σαϊτάκη. Την ξέρουμε την κοπέλα αυτή. Ναι. Την ξέρουμε. Ναι. Έτσι μιλάει και στην προσωπική της ζωή. Μιλάμε που χρησιμοποιεί, εκτός αν είναι όχι. Αυτή τα γράφει, έτσι είναι. Φαντάζομαι. Έτσι είναι η κοπέλα, μπράβο. Έτσι είναι η κοπέλα. Και κάπως έτσι θα πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα. Έτσι, να ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο, σας παρακαλώ. Αφού είχα πει από πριν. Τι είχες πει? Πες μου τέτοιο, αφού είχα πει από πριν. Α, είχαμε. Α, ναι, τον Τάσιο, εντάξει. Συγγνώμη. Τον αγαπημένο Γιάννη Τάσιο, τον οποίο κάποια στιγμή τώρα την άλλη εβδομάδα θα τον έχουμε και συνέντευξη. Θα δούμε πότε ακριβώς. Γιατί έχουμε και τα παιδιά από την παράσταση που πρέπει να φιλοξενήσουμε εδώ. Έτσι. Έχουμε διάφορα την άλλη εβδομάδα. Πάμε σε έναν Γιάννη Τάσιο με το ολοκαινούργιο Όλα να τα αλλάξουν. All new. Έτσι. Yes. Γιατί κάθε αλλαγή δεν είναι κακή. Κάθε αλλαγή και δύσκολη, αλλά κάθε αλλαγή καινούργια. Μπράβο.
Μπράβο. Ένα χειροκρότημα για αυτό που είπε. Ένα χειροκρότημα για αυτό που είπε. Γιατί είδε. Α, να το. Με σαμποτάρει, βάζω καλά. Λοιπόν, πιστεύω. Με σαμποτάρει. Και όλα να τα αλλάξω. Από τη Music Records, μουσική στίχου του Κωνσταντίνου Ταγαρούλια. Πάμε να το ακούσουμε και επαναρχόμαστε.
Κοίτα να δεις πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Είναι 5.30 και παρά 25 πάει, παιδιά. Ναι. Τι δεν είπαμε όμως το μεγάλο θέμα της ημέρας. 6 παρά 25. Ναι, καλέ. Καλή, θα τρελαθώ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Θα τρελαθώ. Τι δεν είπαμε σήμερα, ότι γέννησε η Σταματίνα Τζιμτσιλή, παιδιά. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Το τηλεοπτικό αυτό το κορίτσι. Και στα δικά σας. Κάποτε. Εμείς δεν θα είμαστε και κάποτε. Θα είμαστε σίγουροι. Για πιάσει το τάμα. Λοιπόν, η παρουσιάστρια του Happy Day, η Σταματίνα Τζιμτσιλή, έγινε για τρίτη φορά, μανούλα. Στις 8 το πρωί σήμερα το πρωί. Τρίτη φορά, Έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι βάρος 2.900. Ναι. Η ανακοίνωση έγινε ζωντανά μέσα από την εκπομπή, το Happy Today, αλλά δεν θα λείψει, λέει, πάρα πολύ. Ένα 20ήμερο είπε ότι θα λείψει. Δεν θα μπει στη διαδικασία να... Δηλαδή δεν θα λείψει πάρα πολύ. Η ανακοίνωση του γιατρού Βαγγέλη Δεδούλη έλεγε: τις πρώτες πρωινές ώρες επικοινωνήσαμε με τη Σταματίνα γιατί άρχισε να νιώθει αραιές συσπάσεις. Όταν οι συσπάσεις έγιναν συχνότερες, τη συνέστησαν να προσελθεί στην κλινική όπου διαπιστώθηκε έναρξη του κετού. Στις 8 γεννήθηκε το αγοράκι, το οποίο ζυγίζει 2.900. Η Σταματίνα αναρώνει, καλώς αυτή τη στιγμή με το γιο της αγκαλιά. Είχε αγωνία, αλλά ήταν ήρεμη. Είχε εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο μπέμπης μοιάζει, λέει, στο Θέμη. Όπως και τα άλλα παιδιά. Εν τω μεταξύ, καημένη δεν έχει ούτε ένα παιδί που να τη μοιάζει. Όλα στο Θέμη. Και τα δύο τα μεγάλα είναι ίδιοι ο μπαμπάς. Και λέει, όπως έχει γίνει γνωστό, το μωρό θα πάρει το όνομα Γιάννη Εφρέμ. Γιάννη Εφρέμ, θα λέει το παιδί. Να τη ζήσει, εμείς να τη ευχηθούμε. Και στα δικά μας και στα δικά σας ελεύθερες εγκύουλες και περιμένουν να γεννήσουν και στα δικά σας ελεύθερες και αυτές που το σκέφτονται και αυτές που είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους και θέλουν να το κάνουν. Σήμερα παρουσίασε ο Θανάσης Πάτρας μαζί με τον Δημήτρη Παπανότο την εκπομπή το πρωί. Ναι, το παρατήρησα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που μας είπε η Ελένη Χατζίδου, ότι θα κάνει ένα πέρασμα λίγο από μια εκπομπή έτσι μια φορά, μπορεί να κάνει και μια παρουσίαση στον Α στο Happy Day, γιατί είναι φίλες με τη Σταματίνα την Τζιμτζιλή. Λες. Εγώ το πιστεύω, αλλά δεν ήθελε να μας το πει για να μην το χρυσοζέψει ακόμα. Μάλιστα. Εγώ το πιστεύω. Και αν είναι, θα την πάρω τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Την Ελένη. Ελένη, ή θα τη στείλουμε μήνυμα στο Twitter. Τι έγινε, γιατί δεν μας το είπε στην εκπομπή. Να πάμε να τη δούμε τη Δευτέρα, εκεί που τραγουδάει. Τι θα κάνουμε ένα ταξιδάκι. Τη Δευτέρα εκεί που τραγουδάει. Ναι, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή, ξέρεις, σε 3-6. Το βράδυ λέω καλέ. Γιατί μετά είναι τέτοιο. Πρωτομαγιά. Ναι, δουλεύω την Πρωτομαγιά εγώ. Α, μάλιστα. Πού πήγαινε τα αγάπη μου. Δεν θα πας, είπες βουνό, παιδί. Θα πάω, αλλά δεν θα δουλεύω από το λάπτοπ. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Δεν είναι πολλά τα περιθώρια. Μην εγχώνεσαι. Δηλαδή και είναι πάρα πολύ καλά τα broadband που κουβαλάω και μπορώ να έχω ίντερνετ παντού. Μάλιστα. Αλλιώς μπα. Λοιπόν, το άλλο έτσι συνταρακτικό θέμα. Να σκάσω. Με έχει τρελάνει, με έχει τρελάνει. Και βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λες. Και βλέπω ένα πόδι. Τι συνταρακτικό έχει το πόδι. Πόδι και δεν πιέται και ένα, σου τιέ. Ολοένα και περισσότεροι τα πετάνε όλα, όλα μα όλα στις παραλίες. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Πάνω από 20 εκατομμύρια οπαδοί του γυμνισμού στην Ευρώπη. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αλήθεια. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα ήμουν, πώς είναι η Ζουμπουλία. Έχει βάλει το όλο το σωσίδι. Όχι, άμα είναι και άλλοι γίνει τριγύρω σου, δεν νιώθεις περίεργα. Εντάξει, παιδί μου, με το μαγιό είσαι διαφορετικά. Είναι το γυμνί τελείως. Ναι, δεν έχεις τα καινούργια τα μαγιό που έχουν βγει και είναι πορδοκόφτης. Δεν κρύβει τα πιο απίθανα. Είναι ερημική παραλία, χρυσέ μου, και είναι διαφορετικό. Αμέσω τώρα σε τέτοια. Δεν ξέρω. Σε ερημική παραλία, εντάξει, λέγεται αμέσω σε παραλία γυμνισμού. Δεν σε πειράζει. Δεν σε πειράζει να βλέπεις το τέτοιο. Σου έχω πει τι έχω πάθει εγώ στο νησί, έτσι. Τι. Να την πω τώρα την ιστορία. Α, πες την ιστορία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που έχουμε πάει, ναι. Έχουμε κανένα τραγούδι από πίσω να πέφτει σε χαλί. Για προσωπική ιστορία θες να πει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην παραλία, ναι. Στο νησί που ήμασταν σε μια ερημικότατη παραλία. Ναι. Ζευγάρια τώρα. Ζευγάρια τώρα, ναι. 4 άτομα σύνολο. Ήταν ένα πρωί τα πριν. Ερημική, ναι. Παραλία, δεν είχε ακουστεί τίποτα, παιδιά, από το πρωί. Τίποτα. Τίποτα, ναι. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Ούτε αυτό. Ούτε ένα. Ναι, καλέ. Τίποτα. Θα μου χαλάσει τη τηλεόραση. Φτάνει λοιπόν ένα λεωφορείο με 30 Γερμανούς τουρίστες. Γερμανοί δεν σε ξέραν. Οι οποίοι, όχι, δεν καταλαβες. Οι οποίοι ξεκινάει μια φασαρία. Από το πουθενά. Ναι, από το πουθενά. Αλλά. Και όπως ήμουν εγώ ξαπλωμένη κάτω, είχα βάλει το κεφάλι μέσα στην άμμο για να χαλαρώσω και να ηρεμήσω.
Σηκώνω το κεφάλι. Μισό λεπτό λίγο. Πώς χαλαρώνεις με το κεφάλι μες στην άμμο, θα πάθεις ασφυξία, μάνα μου. Θέλω να σου πω ότι είχα ξαπλώσει. Και βλέπεις τη βάσκα με το που πάει σε κάθε παραλία. Σαν τα σκυλάκια, κλάτσε το κεφάλι μέσα. Έκανα ηλιοθεραπεία χρυσάμιση. Ναι. Και όπως καταλαβαίνω ότι γίνεται φασαρία, για να διαπιστώσω τι έχει γίνει, ναι, ανεβάζω το κεφάλι. Τώρα το κρατήσουμε το τραγούδι για την τελευταία μέρα της εκπομπής, το αποχαιρετάμε όλους. Ανεβάζω το κεφάλι και βλέπω ένα τάγκ να βγαίνει και να, τέτοιο και να θέλει να μπει μέσα. Μια μαλαπέρδα. Ένα τέτοιο. Δεν είναι το κακό, είναι αυτό. Καταλαβαίνεις. Και ήταν όλοι έτσι. Ήταν 30 άτομα έτσι. Από εκεί που είχα την ηρεμία μου, έκανα την ηλιοθεραπεία μου, είχα παίξει και το beach volley κτλ. Και βλέπεις όλοι να πηγαίνουν γυμνοί και να βλέπεις τις καμπάνες του Εντελβάζη να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Ναι. Αυτό. Πάμε σε... δεν το ξέρω τι έχει η κιθάρα από πίσω. Για δώσ' το λίγο, Βάσο. Άκω. Ακουγόμαστε. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου που δεν έχουμε ακούσει πολύ. Το ποτέ δεν έφυγα από εδώ θέλω. Έτσι, γιατί το βάλαμε και χθες το βράδυ και ήμουν στα μάξια εκείνη την ώρα και το βάλα τέρμα. Σε αθλητικό δελτίο. Φυσικά, Θανάση Περιβολιώτης και Star Sport.
Πάμε. Κοίτα να δεις που είναι, έχει 5 και 46. Όχι, δεν το πιστεύω. Απιστεύω. Είναι απιστεύω. Απιστεύω. Λοιπόν, ερωτηγού στις 4, ένα τεταρτάκι έχουμε ακόμα. Ό,τι θέλετε τίποτα. Να πείτε, ό,τι θέλετε να διηγηθείτε. Και επίσης όποια τραγούδια που κατάπιε το σύστημα θέλετε να το κρατήσετε. να τα πείτε για την επόμενη Παρασκευή. Έχουν ήδη αρχίσει και στέλνει οι άνθρωποι, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πούμε τα φιλιά μας και στην Άντζη και στην Αθηνά που μας ακούνε. Γεια σου, Άντζη, και να πούμε τα φιλιά μας και στον Γιάννη, τον Τάσκε. Γεια σου, Γιάννη Τάσκε. Τάσκε. Τέλειο. Ένα φίλι. Έχω κλείσει με αυτό το και τώρα που τα θυμήθηκα, μπορούμε να βάλουμε μετά να έχουμε έτοιμο τον τριαντάφυλλο, σας παρακαλώ, το γυαλίνη καρδιά. Δεν ξέρω γιατί. Μου θυμίσει έτσι, μου το θυμίσει έτσι. Και εγώ θέλω να σε πάω τώρα. Εγώ τώρα θέλω να σε πάω στο δικό μας. Το αγαπημένο, το tvstar.gr. Έτσι, όπου το πρωί τι κάνουμε όταν σηκωνόμαστε και θέλουμε να δούμε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να σου πω τι κάνω εγώ. Τι κάνεις. Μπαίνω στο tvstar.gr. Αυτό θα έλεγα, μάνα μου. Αυτό θα έλεγα, μάνα μου. Και τώρα θέλω να σου πω. Στα μηνύματα των χιλιάδων θαυμαστών. Άμα δεν μας λιντσάρουνε. Εντάξει. Και βλέπω ένα άρθρο που έχει γράψει η αγαπημένη μου Λένα Παρασκευά. Καθόλου τυχαίο. Σε πανέμορφο, λέει, χωριό της Στερεάς, τα γυρίσματα νέας ιστορικής ταινίας. Σε κινηματογραφικό λοιπόν στούντιο, όπως διαβάζουμε στο tvstar.gr, μετατράπηκε το γραφικό χωριό της Άμφισσας Αγία Ευθυμία και πιο συγκεκριμένα το εξοκλήσι της ζωοδόχου πηγής Αργομήρα, όπου εδώ και 2 εβδομάδες πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ελληνικής ταινίας του Βασίλη Τσικάρα με θέμα το 1821. Πρόκειται, λέει, για την ταινία με τίτλο Πολιορκία, την δεύτερη κατά σειρά ιστορική ταινία μεγάλου μήκους του ίδιου σκηνοθέτη μετά την έξοδο 1826. Η Πολιορκία παντρεύει τη μυθοπλασία και το ιστορικό γεγονός της μάχης της Μονής Δοβρά στη Βέρεια το 1822. Λίγα λόγια για το έργο τώρα. Μέσα στο πολεμικό εχθρικό κλίμα της εποχής, δύο οικογένειες συναντώνται σε ένα μοναστήρι προκειμένου να γίνει με μυστικότητα ένας γάμος. Αυτό όμως δεν περνάει απαρατήρητο. Μία προδοσία θα οδηγήσει έξω το μοναστήρι χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες. Ο ηγούμενος της Μονής, η μοναχή και τα μέλη των δύο οικογενειών πιάνουν τα όπλα στα χέρια τους και η πολιορκία ξεκινά. Μαζί της αρχίζουν επίσης ένας αγώνας επιβίωσης και ένας κύκλος αποκαλύψεων. Χάρη στον Δήμαρχο Δελφών, λοιπόν, κύριο Θανάση Παναγιωτόπουλο, στον πρόεδρο του χωριού Αγία Ευθυμία, κύριο Ανδρέα Σολτάτο, και στη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, τα γυρίσματα της ελληνικής ταινίας διεξάγονται με μεγάλη επιτυχία. Στόχος όλων των να αναδειχτούν άγνωστες πλευρές της ελληνικής ιστορίας, να τονωθεί το φρόνημα των Ελλήνων σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, αλλά και να αναδειχθεί ο τόπος μας στο εξωτερικό, όπου το φιλμ θα προβληθεί στο μέλλον. Μάλιστα. Γενικότερα να ξέρεις ότι ύστερα Ελλάδα είναι πόλος έλξης για πολλές ταινίες, πολλά ντοκιμαντέρ και πρόσφατα έχω διαβάσει και για το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει εδώ κοντά μας, στον Πράλο, για το Αγωτικό Ποτάμι μάλλον. Αμέ. Και γενικότερα αφού έχουμε την ομορφιά δίπλα μας, παιδί μου, θα πάμε να κάνουμε και ένα ντοκιμαντέρ και για την Παύλιανη, που είναι το πιο όμορφο μέρος εδώ που έχουμε δει. Αυτή την Κυριακή τη βλέπουμε στο Στάρκ Κεντρικής Ελλάδας, στη τηλεόραση του Στάρκ Κεντρικής Ελλάδας από τις 10, είναι... την ανάβαση Ριτσόνας. Από τις 10 το πρωί στο Στάρκ Κεντρικής Ελλάδας το καλύπτουμε εμείς τηλεοπτικά. Έτσι. Ωραία, στο μυαλό μου είσαι. Πες τι είπες όταν με συναντηθήκαμε πριν. Τι είπα. Όταν ήρθες από το σπίτι μου, τι είπαμε, ναι. Τι είπες. Τι είπα. Του σου έκανα το quiz. Τι είναι μαύρο και κινδυνεύει, το αμάξι αν δεν κατέβει 3 λεπτά. Όχι, εκτός από αυτό. Τι να πω. Όχι, αυτό που είπες, μόλις κατέβηκα, ποιο τραγούδι. Α, από το πρωί εγώ ξυπνάω και τραγουδάω ότι το έτσι και έτσι τη Έλενας Παπαρίζου. Και πάω πάνω στην μάνα μου με τον καφέ στο χέρι. Να τη πω καλημέρα και τη λέω πως είμαι έτσι και έτσι. Η μάνα μου το μεταξύ να μου λέει εντάξει, σα έχουν βάλει κάτι στο φρέον στο Σταρ και είστε έτσι συνέχεια. Δεν γίνεται. Και μόλις κατεβαίνει αυτή κάτω, γυρίζει και τραγουδάει το έτσι και έτσι. Να το λέω. Και έχουμε δει και δυο στα μαύρα χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι. Οπότε το έχω πει. Έχει βάλει κάμερα στο σπίτι μου και δεν μου το λέει. Ναι. Με έχει καλέσει ποτέ σπίτι σου. Έχει έρθει. Με έχει καλέσει. Έχει έρθει ποτέ στην είδα. Μια φορά ήρθε και δεν με πήρε γιατί είχε πάει για καφέ. Άντε τώρα μην ανοίξω το στόμα μου. Άρα μην μιλάτε, σε συμφέρει. Μόκο. Μουκακά. Όχι. Μουκακά. Μουκακά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μου είπε θα έρθω για καφέ την Κυριακή και δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τριαντάφυλλο και το. Καλησπέρα. Πάμε να ακούσουμε μια τριαντάφυλλο και γυαλινή καρδιά και να επιστρέψουμε να αποχαιρετιστούμε. Γεια σας.
Μα τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή. Ραντεβού στις 4 τελείωσε. Τελειώσαμε. Ραντεβού στις 4 αποχαιρετήσαμε. Έτσι, το ραντεβού στις 4 τελείωσε για αυτή την εβδομάδα. Ναι. Αλλά την επόμενη επανέρχεται δυνατό. Άλλο. Συναρπαστικό. Ναι. Άλλο επίθετο. Για πες. Έλα. Δώσε φόνο. Give pain. Απιστεύταμπολ. Λοιπόν. Θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Λοιπόν, το έχω πει τρεις φορές. Δεν έχει σημασία. Ένα λεπτάκι. Εδώ και να ζει, λέει το τραγούδι του Ντεπον, ορίστε. Ντεπον. Πολύ ωραία. Άρα παίρνει πολλά πόντ. Πόντ. Πινκ πονκ. Πονκ πονκ. Πονκ πονκ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα. Κάτσε να σας πω πώς μήνος έχει. 30. Τελευταία μέρα τα πριν. Γιατί την Τρίτη είναι πρώτο Μαγιά. Και δεν έχουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα λοιπόν περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας πώς θα τον πιάσετε. Πιάσε μου τον Μάη. Αυτό θα είναι το hashtag μου. Όσοι με ακολουθείτε στα social media θα γελάσετε πάρα πολύ. Πιάσε μου τον Μάη το hashtag. Πώς θα πιάσετε λοιπόν τον Μάη. Μιλάτε να συναντηθούμε όλοι στο πιάσε μου τον Μάη το hashtag. Έτσι. Έτσι. Εγώ ας πούμε είπα ότι δεν ζω χωρίς θάλασσα. Να πάτε να περάσετε όμορφα. Εσύ είπες βουνό. Βουνό. Εσείς κυρία Βάσο Καλαργίδου. Δεν ξέρετε ακόμα. Ελάτε στο βουνό. Λοιπόν, έχουμε κρεβάτια. Ή αλλιώς μπορείτε να πάτε κάπου που συνδυάζει και, βουνό και θάλασσα. Το Πήλιο. Και βουνό και θάλασσα. Και κάμπος και πεδιάδα. Και λίμνη και στέπα. Καρπενής. Λοιπόν, νησί, κατάλαβες το λογοπαίγνιο. Πιστεύετε ότι θα μας πάρουν το χρόνο. Με τα πόρτα. Μαλλικές πόρτες για το χρονάστε. Αυτή έχει υπογράψει και δεν μας το έχει πει. Να τα. Να τα παιδιά, γι' αυτό είναι τόσο χαρούμενη. Αυτή έχει υπογράψει. Έχει ανανεώσει αυτή η συμβόλαιο. Εμείς την έχουμε ανανεώσει ακόμα. Αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου. Ναι. Πιστεύεις ότι ξεχειμονιάζω εγώ με έναν άνθρωπο. Ναι. Του έχω αφιερώσει την ψυχή μου ολόκληρη. Ναι. Ολόκληρη. Ναι. Και θα τον αφήσω έτσι. Ναι. Όχι. Όχι. Αυτό το ξέρουν οι πάντες για την βάσκε πάνω που. Τους πάντες σας τους ίσυχους. Και τους Άγιους όμως. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Star FM 97,1. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Ενώ στην τηλεόραση του Star Κεντρικής Ελλάδας στις 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star με τη Μαρία Τζατζαλή. Στις 10 η Σοφία Ηλιοπούλου με την εκπομπή Διαγνώσεις. Την οποία την ακούτε και κάθε Πέμπτη μία με μία κίνηση στον Star FM 97,1 και στις ραδιοφωνικές διαγνώσεις. Και στις 11 η Νόρα Παπαγιάννου με την εκπομπή Follow Me. Το κορίτσι μας αυτό. Το Σαββατοκύριακο στο Star FM 97,1 συνδέσεις με τον Α989 και στις 6 ο Δημήτρης Ψαματίκας με το Media Top 20 και την Κυριακή φυσικά στις 8 η Βάσο Καταργύρου με το City Lights. Βάλε ένα χειροκρότημα. Από εμάς με αγάπη, δεν θέλετε. Όχι, δεν θα πίνει. Πίνει έτσι είναι μεγάλη. Και τα λαντού. Γι' αυτό έχει φορέσει το αστέρι εδώ, γιατί είναι star. Είσαι η star του star, Βάσο Καλαργύρου, να τα λέμε και αυτά. Μην τη χάσετε λοιπόν. Αγγελική, τώρα που πήγε στην παρέα μας, τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω τώρα. Ποια Αγγελική. Η Αγγελική. Εδώ. Νόρα. Α, η Νόρα, το κορίτσι μας. Ναι, τελειώσαμε. Νόρα, σε παίρνει τώρα τηλέφωνο. Τώρα που είπε Αγγελική, να δώσουμε πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου τη φίλη, την δημοσιογράφο, την Αγγελική την Καρδιόλακα, η οποία μας ακούει πάρα πολλές φορές. Και εγώ την Αγγελική Νικολούλη, η οποία έχει σήμερα πολύ τέτοιο. Να πώ το πούμε. Βασικά την βλέπω και εγώ. Βασικά την βλέπω και εγώ την Αγγελική. Μην ψάχνει κανένα, όχι τίποτα άλλο. Τι καλέ, φανερός Αγγελικός, αφού το ιτάρω κιόλας με το